αλλά από πού όμως θα βρω. Από πού, ξέρει κανείς, από εδώ. Μακρύ της φόρεμα. Δημητρή, βάλε μου ένα κομμάτι πολύ δυνατό, ελληνικό, όχι ξένο. Μιλάμε τώρα για ειδική περίπτωση από εδώ. Μη με κοιτάς, Δημήτρη μου, εμένα κοιτά. Εσύ θα το βάλεις. Δημήτρη μου, εσύ. Βάλε μου ένα ωραίο, δυνατό από αυτά που της αρέσουν. Ποια της αρέσουν, Ζαρίβη, εσύ τα ξέρεις όλα τα κομμάτια που παίζει. Ένα γρήγορο παντελίδι θα βάλει. Σίγουρα ρέμο, παιδί μου, γκαλιάζει με το ρέμο. Όλη μέρα ρέμο ακούει αυτή. Μα ο ρέμος είναι μπαλάντες. Να φάλουν. Την μέρα χορεύει. Το Θεσσαλονικιό που έχει τον καινούριο, παίρνω ευθύνη. Παίρνω την ευθύνη, αλλά πρόσεχε, λέει, να τη πει γιατί φοράει μακρύ φόρεμα, μην το πατήσει και πέσει. Μακρύ! Άστα. Μακρύ στην πρεμιέρα. Παιδί μου, δεν παίζουν αυτά. Με το Παναγιά μου, τη Μαρίσα Κόξ στην Eurovision. Τόσο μακρύ. Δημητράκη, βάλτε το τραγούδι δυνατά να τα ακούσουμε. Έλα, Ελένη! Καλημέρα, λες. Καλησπέρα, μάλλον. Καλώς μας ήρθε. Κοίταξε, ότι θα χορέψει, θα χορέψει, το πληρώνεις. Ούτως ή άλλως. Καλώς ήρθατε. Τι κάνετε. Γιατί πια μάκρυ στα φορέματα. Ναι. Ωραίο φόρεμα είναι αυτό, να το βάζεις το πρωί, είναι καταπληκτικό. Ευχαριστώ. Α, και σου πάει πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Εσύ εμένα, θα κοιτάς τα μάτια, ναι, αρέ. Λοιπόν, και εσύ εμένα, Ελένα. Παιδιά, λίγα με την Έλλη, είναι ερωτευμένη. Τέρμα, Δημήτρη, τέρμα. Εγώ άλλο θέλω να πω. Ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Τον είδα, κοιτάει, αυτός είναι πεταλούδα. Ελένη μου, ίσως να είναι η πρώτη φορά που φέρνουμε δεύτερη χρονιά τον ίδιο άνθρωπο καλεσμένο, στην ίδια ώρα. Δηλαδή, πέρσι σε βάλαμε στις 3, πρώτη μέρα. Φέτος πάλι στις 3, πάλι πρώτη μέρα. Πάντως, εμένα μου πήγατε γούρι πέρυσι. Και γιατί εσύ άσχημα μας πήγες, νομίζεις. Τι νομίζεις. Δόξα τω Θεώ, χρονιά φυσούσε. Την ίδια ώρα, στην ίδια θέση. Αυτό θα παρπαρώσει. Το λόγο δηλαδή είναι αυτή η προτίμηση. Αυτή. Του γουριού. Του γουριού, ναι. Και εγώ χαίρομαι πολύ. Καλή αρχή να έχετε. Να πάτε καλά. Ευχαριστώ. Ό,τι καλύτερο. Τι λέω, μιλάω σαν πολιτικός τώρα, έτσι. Δεν μου λες, ρε, εσύ το καλοκαίρι ξεκουράστηκες. Λίγο, όχι πάρα πολύ. Πήγα 20 μέρες, έκανα διακοπούλες όμως, ναι. Πάντως, όταν μπήκες μέσα, γιατί σας είδα και σας βλέπω κάθε μέρα, είναι η ώρα που μόλις έχουν φύγει τα παιδιά για το σχολείο, υπάρχει ησυχία στο σπίτι και λες, θα κάτσω μισή ώρα στο κρεβάτι λίγο να χαζέψω. Πραγματικά σε ευθύνω, κορίτσι μου, κάθε μέρα. Χαμογελάω με το χαμόγελό σου. Με παρασύρει η καλή σου διάθεση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μερικοί άνθρωποι μου λένε, όποτε με βλέπουν έξω και τα λοιπά, ρε κορίτσι μου, πού το βρίσκεις, ξυπνάς έτσι. Και λέω, παιδιά, ξυπνάω έτσι πραγματικά. Δηλαδή, μπορεί να ξενίζει αυτό το πράγμα το τόσο. Ποιο να ξενίζει. Αυτά είναι απλά καθημερινά πράγματα. Ναι, έτσι ξυπνάμε κι εμείς. Ελένη, έτσι ξυπνάμε. Όταν ξυπνάς το πρωί, βάζεις ελληνική μουσική. Γιατί έχω την εντύπωση ότι εσύ και το βράδυ φοράς ακουστικά, έχεις όλο το ρεπερτόριο στα αυτιά σου, παλιό καινούριο, και ξυπνάς το πρωί και το τραγουδάς. Μα μ' αρέσει, δεν ξέρω. Έχει ένα σεισμό το πρωί και χορεύει κιόλα. Λίγο ταυτόχρονα. Να σου πω κάτι, νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο ωραίο και πιο θετικό πράγμα να προσπαθείς να ξυπνάς όμορφα και να φτιάχνεις τη μέρα σου, άσχετα με το πώς εξελίσσεται μετά και με το τι μπορεί να συμβεί. Αλλά νομίζω ότι το πρωινό είναι το πιο βασικό για να είμαστε καλά. Και αυτό προσπαθώ να κάνω κι εγώ, όχι ότι είμαι πάντα τόσο χαρούμενη και πάντα τέτοια. Ελενάκη μου, ο σύντροφός σου, όχι τώρα, γενικότερα, θες να σου μοιάζει. Δηλαδή να είναι κι αυτός έτσι σαν και σένα τουρμπό. Θα σκοτώ. Γιατί προσπαθώ να σας σκεφτώ δύο ανθρώπους στην ίδια κατάσταση μαζί και λέω βγαίνει. Νομίζω δεν αντέχει κανένας παρόμοιος μαζί μου πάνω από ένα μήνα. Έχει το μήνα το δίνω. Αλλά το θέλω λίγο πιο ήρεμο για να πέφτω κι εγώ λίγο, να κατεβάζω λίγο τους τόνους. Δηλαδή εσύ τους κατεβάζεις κάποια στιγμή τους τόνους. Όχι, είμαι έτσι όλη τη μέρα. Μπράβο. Έτσι, μια ενέργεια. Αλλά τα φτιάχνουμε καταθλιπτικούς και έρχεται μια γιατρή. Είναι φυσιολογική. Άμα στεναχωρηθείς, δεν βάζεις μουσική πιο μελαγχολική. Δεν πέφτεις λίγο στην ατμόσφαιρα αυτή. Ναι, άμα στεναχωρηθείς, ακούω τις μπαλάντες, μου σηκώνω το χέρι, αυτό που κάνουν όλοι, που νομίζω ότι γράφονται για σένα τα τραγούδια. Κάθε στιγμή έχει το δικό της. Ελενάκη μου, ποιο τραγούδι σε εκφράζει αυτή την εποχή? Αυτή την εποχή, μου αρέσουν πολλά. Τώρα έχω ηχογραφήσει για το Happy Day. Έχεις ηχογραφήσει? Ναι. Τι εννοείς, θα βγάλει CD? Το ψήνω λίγο τώρα γιατί θέλω να το στείλω στον Παντελή. Μήπως μου γράψει και μια ρεκόρ. Ο Παντελής. Ο Παντελίδης. Ο Παντελής. Μπορείς να πει ο γειτονάς σου. Είναι ένα παιδί που έχει την έβγα της γειτονιάς και στέλνει, Ελένη, το CD. Ηχογράφησα το γίνεται και βορτάκουσε σήμερα και μου είπε ότι είναι καταπληκτικό. Το τι έγινε. Και ένιωσε πάρα πολύ ευτυχισμένος. Που δεν την έχει μαζί σου. Που δεν με ακούει καν με. Να πούμε για τις νότες της Ελένης, ότι είναι λίγο αναστενάρισα. Δεν πατάει και όλη η νότα, να τα πει. Θα τραγουδάω μου κάτι όμως, Κατερίνα μου. Εμένα δεν με νοιάζει και καθόλου. Ναι, γιατί. Εγώ είπαμε, ούτε και τον καιρό παρακολουθώ. Ναι. Μ' αρέσει να τη βλέπω. Ναι. Γελάει η κοπέλα. Χωρέ, τα κουνήματα αυτά που τα άμαθες. Δεν είναι όλα δικά σου, έχεις κλέψει και μερικά.
Από πού? Κάτι έχω δει, ας πούμε. Τσακίρα. Τσακίρα. Τσακίρα δεν ξέρω, αλλά κάτι πλαγιο τέτοια που κάνεις. Εμένα μου θυμίζει και λίγο Παόλα. Παόλα. Παολάρα. Τόσα χρόνια έξω, τόσα χρόνια βράδυ βγαίνω, διασκεδάζω κάτι. Βλέπω το αφομοιώνω. Πάνω μου μια χαρά γίνεται μετά. Λοιπόν, ποιο είναι το τραγούδι αυτή την περίοδο? Πες μου, δύο-τρία αυτά τα πολύ hot για σένα αυτή την περίοδο. Μπορεί να είναι ανεβαστικά. Μπορεί να είναι και παλιά. Αυτά και που παίζονται πάρα πολύ είναι ένα του Δημήτρη του Καραδήμου που έχετε εδώ, το παίρνω την ευθύνη, το φύλαμε, που γίνεται χαμός. Θα μου πεις μετά για τον Καραδήμου, εσύ θα κάνεις και την εισαγωγή, αυτό θα τα βλέπεις, θα ξέρεις όλα απ' έξω και ανακατοτά. Παίζει πολύ το Χαμός θα γίνει, δικό μου πολύ πολύ αγαπημένο. Δικό σου πότε το έγραψες? Όχι δικό μου, το Χαμός θα γίνει του Μενιδιάτη. Μενιδιάτη, δικό σου ήταν κάτι στο βράχο. Δικό μου αγαπημένο. Δικό σου, μα όλα δικά σου. Κάτω από το σπίτι σου θα έρθω. Χαμός θα γίνει. Πολύ ωραία. Κρύβεστε λίγο, θα ξέρετε όλοι όλα όμως, έτσι. Το δικό μου πολύ αγαπημένο είναι το καινούργιο του Ρέμου, το Ναι Γίνεται. Δεν χορεύεται πολύ. Τότε πώς γίνεται ένα δικό σου? Κουνιέμαι. Ε, πώς, με το ζόρι? Όχι με το ζόρι, κουνιέμαι λίγο στο ρυθμό. Αλλά πιο χαλαρά. Είναι ρέγγε, γι' αυτό. Κάνει μόνο κεφάλι.